Και είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Ζήση, καλώς τον. Καλησπέρα σας. Πριν από λίγες ημέρες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την οστεοπόρωση. Ένα θέμα που μοιάζει εφιάλτης για αρκετούς ανθρώπους πριν φτάσουν στην επικίνδυνη ηλικία. Ειδικά οι γυναίκες και οι γυναίκες που έχουν γεννήσει, που θεωρούν ότι αυτό έχει αδειάσει σε μεγάλο βαθμό τις αποθήκες κλπ. Κλπ. Οπότε αυτό είναι το θέμα μας και θα δούμε τις αλήθειες και τους μύθους για το πώς συνδέεται με τη διατροφή η οστεοπόρωση. Θα σας δώσουμε λοιπόν πέντε μύθους, αλλά θα πούμε κάποια γενικά δεδομένα για αρχή. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας κάρτα. Να ξέρουμε λοιπόν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής η μάζα των οστών μεταβάλλεται. Και μάλιστα η μέγιστη οστική μάζα επιτυγχάνεται μεταξύ του 25ου και του 35ου έτους της ηλικίας, διατηρείται σταθερή μέχρι την ηλικία των 45 και από εκεί και μετά αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι ό,τι καταφέρουμε από τη διατροφή μας, θα το τονίσουμε αυτό και στη συνέχεια, είναι μέχρι τα 35 μας χρόνια. Έτσι. Μετά από εκεί και πέρα έχουμε μια σταθερότητα δεκαετή και από εκεί και πέρα αρχίζει και μειώνεται. Στην επόμενη κάρτα λοιπόν να δούμε ότι μετά τα 50 έτη, στους άνδρες η απώλεια οστού μπορεί να κυμανθεί από μισό μέχρι 1% ετησίως, ενώ στις γυναίκες η ετήσια απώλεια αυξάνεται περίπου στο 2-3%. Άρα δικαιολογημένα ανησυχούν. Φυσικά, κυρίως οι γυναίκες. Παραπάνω. Εννοείται. Έτσι. Άρα λοιπόν τελικά σε μια γυναίκα στα 80 της χρόνια θα έχει χαθεί περίπου το 45-50% της οστικής μάζας, ενώ αντιστοίχως σε έναν άντρα περίπου το 30%. Άρα είναι αληθές αυτό που λέμε μάζεψε έτσι, στο πέρασμα. Έτσι, ισχύει αυτό. Μαζεύει, γιατί μαζεύει. Το 50% το στήριγμα του σώματος που είναι ο σκελετός. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Επομένως, όσο υψηλότερη οστική μάζα επιτύχουμε, τόσο λιγότερο θα κινδυνεύουμε από την οστεοπόρωση, η οποία εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα, όπως προείπαμε, στις γυναίκες άνω των 50, ιδίως μετά την εμμηνόπαυση. Είναι μια κρίσιμη ηλικία που θα πρέπει να προσεχθεί. Άρα εμείς λοιπόν θα σας αναλύσουμε μύθους σχετικά με τη διατροφή και την οστεοπόρωση και να ξεκινήσουμε από τον πρώτο μας μύθο. Η κατανάλωση γαλακτοκομικών είναι αρκετή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Μύθος ή αλήθεια? Ναι, μύθος και θα εξηγήσω. Εν μέρη μύθος, γιατί το είπες. Ναι. Εν μέρη. Είναι μεν σημαντική λόγω της περιεκτικότητας σε ασβέστιο. Συστήνεται μάλιστα η κατανάλωση 2-3 μερίδων την ημέρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει μία κούπα γάλα ή ένα κεσεδάκι γιαούρτι ή 30 γραμμάρια τυρί. Αυτές είναι οι τρεις μερίδες που μπορεί να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όχι και τα τρία, ένα από τα τρία. Μπορεί να είναι και τα τρία, ναι. Γιατί στα γαλακτοκομικά είναι και το γάλα και το γιαούρτι και το τυρί. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πίνουμε μόνο γάλα, για παράδειγμα. Ωστόσο όμως, μια ισορροπημένη διατροφή που να περιλαμβάνει και άλλες πηγές ασβεστίου, αλλά να περιλαμβάνει και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι η πρωτεΐνη, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η απώλεια πρωτεΐνης στην οστεοπόρωση, αλλά και βιταμίνης D και μαγνησίου και φωσφόρου, είναι απαραίτητη. Γιατί όλα αυτά τα συστατικά, η βιταμίνη D και τα υπόλοιπα ανόργανα συστατικά, είναι πολύ σημαντικά για τη δόμηση του οστού. Άρα ναι, μεν γαλακτοκομικά για το ασβέστιο, αλλά δεν είναι μόνο το ασβέστιο που θα πρέπει να δίνουμε σημασία. Πάμε στο δεύτερο μύθο. Τα συμπληρώματα ασβεστίου είναι απαραίτητα για όλους. Δεν είναι απαραίτητα για όλους. Είναι απαραίτητα ως συμπληρώματα μόνο για όσους τα χρειάζονται. Το λέω πολύ καλά στο δεύτερο bullet. Όσοι δεν παίρνουν επαρκείς ποσότητες ασβεστίου, χρειάζονται κάποιο συμπλήρωμα. Τώρα, από την άλλη, όμως, η υπερβολική πρόσληψη ασβεστίου μέσω των συμπληρωμάτων, όχι μέσω της διατροφής, γιατί δεν μπορεί να γίνει τοξική εντός εισαγωγικών η συμπληρωματική χορήγηση μέσω της διατροφής, μπορεί να οδηγήσει σε νεφρολιθίαση. Άρα, λοιπόν, η συμπληρωματική χορήγησή τους θα πρέπει να αξιολογείται εξατομικευμένα για όποιον και μόνο τα χρειάζεται. Πάμε στον τρίτο μύθο. Τα λιπαρά από το πλήρως γάλα αφαιρούνται με τη χρήση χημικών ουσιών, οπότε το ελαφρύ γάλα, αυτό που λέμε το 2-1,5%, δεν έχει ασβέστιο, δεν έχει βιταμίνη D και δεν είναι καλό, επομένως. Αυτό είναι ένας μύθος. Να ξέρουμε γενικότερα ότι η διαδικασία της αφαίρεσης του λίπους από τα γαλακτοκομικά γίνεται με φυσικές μεθόδους, με μηχανικούς τρόπους, με φυγοκέντρηση και συνέχεια με ομογενοποίηση. Σκεφτείτε πώς χτυπάμε στον ποτινέλο παλιότερα, πώς χτυπούσαν το γάλα για να βγει το βούτυρο από πάνω. Κάπως έτσι συμβαίνει και στη βιομηχανία του τροφίμου. Δεν προστίθεται τίποτα χημικό, είναι light προϊόντα, αλλά δεν πρέπει να τα συγχέουμε με τα light τα γλυκαντικά, για παράδειγμα. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το ελαφρύ γάλα έχει την ίδια περιεκτικότητα τόσο σε ασβέστιο όσο και σε βιταμίνη D σε σχέση με το πλήρες. Και αυτό γιατί θυμίζω ότι το γάλα παστεριώνεται. Όταν παστεριωθεί το γάλα για να σκοτωθούν αυτά τα μικρόβια, τα οποία δεν είναι καλό να τα πάρει, μπορεί να είναι επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό, χάνεται ένα μέρος του ασβεστίου και ένα μέρος της βιταμίνης D, τα οποία σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει να επαναπροσθεθούν στην αρχική συγκέντρωση. Άρα λοιπόν το ίδιο ασβέστιο, την ίδια βιταμίνη D.
Πάμε να δούμε και τον επόμενο μύθο. Το γάλα είναι σημαντική τροφή για την οστική υγεία και θα πρέπει να καταναλώνεται. Αυτό το απαντήσανε με μέρη στον πρώτο μύθο, αλλά να σας πω ότι δεν είναι η μόνη πηγή ασβεστίου, όπως προείπαμε. Μπορεί να αντικατασταθεί από τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά. Εγώ πάντως έχω να πιω γάλα από την τρίτη γυμνασίου. Ναι, και εγώ το ίδιο. Ναι. Το αρνήθηκα έτσι, δηλαδή κάποια στιγμή. Είναι κάποιοι που δεν τους αρέσει. Δεν έγινε και τίποτα. Άμα τρώνε για ό,τι άμα τρώνε. Ένα ψηλοδράμα στο σπίτι βέβαια. Για κάθε όταν σπίτι. Όταν είπα δεν θα ξαναπιω γάλα και δεν θα φάω αυγό, ναι, ήταν ναι. Ναι. Για κάθε σπίτι αυτό το γάλα, ναι, είναι. Μια μικρή κρίση. Όμως, αν κάποιος τρώει τυρί και μάλιστα θα πω εγώ κίτρινα τυριά, τα οποία έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο, εκεί πέρα κερδίζει και πολύ τα δικά παραπάνω. Μας και κατσικίσια, ναι, και φέτες και... Όχι ότι, το αντίθετο όμως, όχι ότι δεν του προσφέρει τίποτα το γάλα σε κάποιον που έχει συνηθίσει να το πίνει, αλλά συνεχίζει να το πίνει αν το έχει συνηθίσει. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν προσφέρει εκτός από ασβέστιο πρωτεΐνη, φόσφορο, ψευδάργυρο και μαγνήσιο, καθώς και βιταμίνη D, που είναι εξίσου σημαντικά για την οστική υγεία, αλλά να πούμε ότι το ασβέστιο υπάρχει για κάποιον ο οποίος είναι αποκλειστικά χορτοφάγος, βίγκαν, υπάρχει και σε φυτικές τροφές, όπως είναι στο σουσάμι και στα προϊόντα του, στα αμύγδαλα, στο μπρόκολο, στο κουνουπίδι και σε άλλα λαχανικά της οικογένειας των κραμβοειδών. Και πάμε να τελειώσουμε με ένα μύθο που έχει να κάνει με την άσκηση. Για κάποιον ο οποίος έχει οστεοπόρωση, ένα βήμα πριν την οστεοπόρωση, έχει οστεοπενία, λέει ότι δεν μπορεί να κάνει άσκηση γιατί φοβάται να μην χτυπήσει και να μην σπάσει κανένα οστό. Αυτό είναι ένας μύθος. Η άσκηση είναι ένα από τα ισχυρά εργαλεία που έχουμε στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και στην πρόληψη περαιτέρω απώλειας οστικής αλλά και μυϊκής μάζας γενικότερα. Και η άσκηση με βάρη ή και η αερόβια άσκηση που σηκώνουμε το ίδιο το βάρος του ανθρώπου, το ίδιο μας το βάρος, βοηθούν στην αύξηση της οστικής πυκνότητας, βοηθούν στη βελτίωση της ισορροπίας και της κινητικότητας, βοηθούν στη βελτίωση της σταθερότητας των αρθρώσεων και τέλος στη μείωση του κινδύνου των πτώσεων. Αλλά η άσκηση θα πρέπει να επιβλέπεται από κάποιον επαγγελματία, γυμναστή, από κάποιον ίσως φυσικοθεραπευτή, έτσι ώστε να δώσει τα μέγιστα αποτελέσματα. Ναι, γιατί αν έχουμε οστεοπένεια και κάνουμε χωρίς έλεγχο ασκήσεις, μπορούμε να πετύχουμε τα ανάποδα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό θα σας ευχηθούμε καλό τριήμερο σε λίγο. Θα κυκλοφορήσει το νέο τεύχος του περιοδικού WIS, που εκτός από τη στήλη της διατροφής έχει κάνει ένα υπέροχο και πάλι ταξίδι. Εγώ, επειδή το έχω διαβάσει το κείμενό σου, έχω ζηλέψει και μας έχει εξασφαλίσει και εικόνες, δηλαδή θα μπορούσε να είναι τηλεοπτικό έντυπο το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, ναι. Έχεις γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο. Ευχαριστώ. Τα κείμενά σου είναι ωραία, γιατί έχουν πρακτικές συμβουλές. Τι αξίζει να δεις, τι αξίζει να φας, που αξίζει να πας, ενώ πέρα από... Εντάξει, και έχει φύση φοβερή. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα... Είναι για όποιον αγαπάει τη φύση είναι να πάει στην Ισλανδία, γιατί βλέπει κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει συνηθίσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, ελπίζω να το έχουμε Παρασκευή στα χέρια μας, να το ξεφυλίσουμε. Μακάρι. Το περιοδικό μας, το περιοδικό WIS. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.